Γιώργος Στατσαλάκης, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Εργαστήριο Ανάλυσης και Δεδομένων και Πρόβλεψης, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ήρθατε, κύριε Στατσαλάκη. Γεια σας εσάς και στους ακροατές μας. Με αφορμή ένα άρθρο σας, ήθελα να κάνουμε τη σημερινή συζήτηση που έχει τίτλο «Οικονομικές πολιτικές στην αναδιανομή του πλούτου» και είναι κάτι το οποίο έχει γίνει πολλές φορές συζήτηση πάνω σε αυτό. Στη συνέχεια θέλω βέβαια να μας εξηγήσετε λίγο για τις έννοιες της παραγωγής του πλούτου, της αναδιανομής και πώς αυτό εξελίσσεται και το αντιλαμβάνονται σε Ανατολή και Δύση οι κυβερνήσεις. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον έτσι όπως διαρθρώνεται τη σκέψη σας στο άρθρο, διότι παρουσιάζεται μία σειρά από εργαλεία που γίνεται αυτή η αναδιανομή και στη συνέχεια αναλύεται και τους σκοπούς, και ένα από τα βασικά είναι η μεγάλη διαφορά του επιτοκίου δανεισμού και καταθέσεων, και ήθελα με αυτό να ξεκινήσουμε, να μας ξεναγήσετε λίγο στο σαλόνι της σκέψης σας. Ναι. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν για την διαφορά μεταξύ επιτοκίων δανεισμού και καταθέσεων. Όταν μια χώρα καθορίζει τα επιτόκια τόσο για το δανεισμό όσο και για τις καταθέσεις, κάνει μια διπλή μεταφορά πλούτου. Είναι σαν να παίρνει χρήματα από τους καταθέτες και τα δίνει στους δανειολήπτες, και από τους καταθέτες στο τραπεζικό σύστημα. Η διαφορά τώρα μεταξύ των επιτοκίων δανεισμού, των χορηγήσεων και των επιτοκίων καταθέσεων είναι το γνωστό spread, και αντιπροσωπεύει ένα κέρδος που εξασφαλίζουν οι τράπεζες που διαμεσολαβούν και παίρνουν και τον κίνδυνο εναντί των μεταξύ των καταθετών και των δανειοληπτών. Αυτή η διαδικασία όπου ο πλούτος μεταφέρεται στο τραπεζικό σύστημα προέρχεται κυρίως από τους καταθέτες, οι οποίοι υπόκειται τα πολύ χαμηλά επιτόκια τα οποία τα βλέπουμε και στις μέρες μας. Αυτός ο μηχανισμός επιτρέπει στις τράπεζες να υποφελούνται από τη διαφορά των επιτοκίων, αυξάνοντας τα κέρδη τους, φυσικά σε βάρος των καταθετών. Στη χώρα μας όμως και οι δανειολήπτες έχουν υψηλά επιτόκια σε σχέση με τα ευρωπαϊκά. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι τράπεζες προσπαθούν να ενισχύσουν την κερδοφορία τους από τις δύο πλευρές, δίνοντας λιγότερο επιτόκιο από ό,τι θα έπρεπε στους καταθέτες και δίνοντας μεγαλύτερο επιτόκιο στον δανεισμό των χρημάτων στους δανειολήπτες. Οπότε αυτό ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ενισχύει και την κερδοφορία των τραπεζών και βλέπουμε τις τιμές τους και ανεβαίνουν στα χρηματιστήρια. Βέβαια, έχει μεγάλη σημασία να πούμε ότι οι τράπεζες, επειδή κάνουν αυτή τη διαμεσολάβηση στην οικονομία, πρέπει να έχουν κέρδη, διότι είναι οι αρτηρίες μέσα από τις οποίες μεταφέρεται το χρήμα που κάθεσαι στις καταθέσεις στην πραγματική οικονομία και δημιουργεί θέσεις εργασίας και ανάπτυξης. Πάνω σε αυτό να ρωτήσω κάτι. Στις περιπτώσεις των συμβάσεων των τραπεζικών που έχουμε σταθερό επιτόκιο, σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως εξαρτάται το ποιο είναι το ύψος του σταθερού επιτοκίου και τι πορεία διανύουν τα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών, για τα οποία έχουμε κάνει πρόσφατα μία μελέτη και θα τη βγάλουμε σύντομα στη δημοσιότητα. Οπότε εξαρτάται σε ποιο κύκλο ανωδικό ή καθοδικό του επιτοκίου συνάπτεται το δάνειο με το σταθερό επιτόκιο και στη συνέχεια ποια είναι η εξέλιξη των επιτοκίων. Όταν τα επιτόκια γίνονται όλο ένα και πιο ψηλά, το σταθερό επιτόκιο είναι αποδεκτό. Αλλά όταν η κύκλη των επιτοκίων όλο ένα κατεβαίνει και πιο χαμηλά, ίσως στο τέλος να χάσει ο δανειολήπτης. Οπότε εκεί θέλει ειδικούς ανθρώπους να συμβουλέψουν στο συγκεκριμένο θέμα, που να ξέρουν τους κύκλους των επιτοκίων. Η άλλη περίπτωση τώρα όπου γίνεται μεταφορά πλούτου
με την τεχνητή υποτίμηση του νομίσματος, κάτι το οποίο ακολουθούν πολλές χώρες που στηρίζουν το μοντέλο ανάπτυξή τους στα εξαγωγικά πλεονάσματα. Προκειμένου λοιπόν να έχουν φθηνά προϊόντα στη διεθνή αγορά, υποτιμούν συνεχώς το νόμισμά τους και το κρατάνε σε ένα χαμηλό σημείο, ώστε να έχουν μεγάλο εμπορικό πλεόνασμα. Αυτή η υποτίμηση ισοδυναμεί ουσιαστικά με ένα φόρο που βάζει στους κατοίκους, διότι δεν μπορούν να εισάγουν εμπορεύματα από το εξωτερικό που θα ήθελα, διότι δεν έχουν αγοραστική δύναμη επειδή έχουν πολύ χαμηλούς μισθούς. Και επειδή με την υποτίμηση του συναλλάγματος θέλουν ακόμα περισσότερα νομίσματα, το τοπικό τους νομίσματος, για να αγοράσουν κάτι σε δολάρια ή σε ευρώ. Άρα αυτό μακροχρόνια, μεταφέρει και αυτό. Αυτό μακροχρόνια δεν προκαλεί όμως έτσι ανισορροπίες στην οικονομία. Ναι, όλες αυτές τις περιπτώσεις που θα αναφέρουμε τώρα προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις, και ακόμα και στην Κίνα που είχε τεράστια εξαγωγικά πλεονάσματα έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα, και σε άλλες εξαγωγικές χώρες όπως και η Γερμανία έχει αυτή τη στιγμή προβλήματα επειδή δεν μπορεί να διαθέσει τα εξαγωγικά της πλεονάσματα. Οπότε η υποτίμηση του νομίσματος ισοδυναμεί με την επιβολή ενός φόρου, μάλλον ενός εισαγωγικού δασμού, διότι για τους πολίτες κάνει τα εισαγόμενα αγαθά πάρα πολύ ακριβά. Οπότε δεν γίνονται εισαγωγές και έτσι το εμπορικό πλεόνασμα μεγαλώνει για αυτή τη χώρα. Ένα άλλος τρόπος που μεταφέρεται ο πλούτος είναι η χαμηλή μισθή. Όταν έχεις χαμηλά τους μισθούς, ουσιαστικά μεταφέρεις τα χρήματα στις βιομηχανίες που κάνουν τις εξαγωγές σε μια συγκεκριμένη ομάδα, η οποία για να έχει ανταγωνιστικές τιμές στο διεθνές περιβάλλον κρατάει τους μισθούς χαμηλά, και έτσι ο μισθωτός δεν έχει αγοραστική δυνατότητα πολλές φορές ούτε να αγοράσει τα ίδια προϊόντα που η χώρα του εξάγει στο εξωτερικό, αλλά πολύ περισσότερο δεν μπορεί να εισάγει από το εξωτερικό, διότι αν είχε ψηλότερο μισθό θα μπορούσε να εισήγαγε κάποια προϊόντα και να μειωνόταν το εμπορικό πλεόνασμα αυτής της χώρας. Εδώ έχει σημασία να πούμε ότι οι χώρες που έχουν εμπορικά πλεονάσματα τα έχουν επειδή κάπου αλλού υπάρχουν κάποιες άλλες χώρες οι οποίες έχουν την οικονομική δυνατότητα να αντέξουν να έχουν οικονομικά ελλείμματα. Διότι πάντα το πλεόνασμα ενός είναι έλλειμμα ενός άλλου. Όπως γινόταν με την Ευρωζώνη με τη Γερμανία τα προηγούμενα χρόνια. Ακριβώς. Και έχουμε δημοσιεύσει και ένα άρθρο σχετικό που το αναλύουμε εκεί. Αλλά να πούμε δύο νούμερα έτσι για να γίνουμε κατανοητοί. Αυτή τη στιγμή η Κίνα, μάλλον με τα στοιχεία του 2022, η Κίνα είχε 840 δισεκατομμύρια εμπορικό πλεόνασμα. Τα 650 από αυτά δημιουργούνται από την Ευρώπη και από την Αμερική. Τα 395 από την Ευρώπη και τα υπόλοιπα από την Αμερική. Οπότε για να μειωθεί αυτό το εμπορικό έλλειμμα στην Ευρώπη και στην Αμερική, θα πρέπει να σταματήσει η Κίνα να υποτιμάει τεχνητά το νόμισμα, να κρατάει χαμηλούς τους μισθούς. Και άλλη μία σημαντική παράμετρος που βοηθάει στην μεταφορά και πάλι του πλούτου είναι τεχνητά να κρατούνται τα επιτόκια χαμηλά. Αν είδαμε στην πρόσφατη δισεογραφία, η Τουρκία κατέβασε τα επιτόκια χαμηλά, ενώ η ορθή οικονομική πρακτική είναι να ανέβουν τα επιτόκια για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του πληθωρισμού που είχε.
Όμως κρατούσε χαμηλά τα επιτόκια για να μπορούν οι επιχειρήσεις οι εξαγωγικές να παίρνουν φθηνά δάνεια και να αναπτύσσουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα. Αυτές οι ανορθόδοξες λύσεις δεν είναι μόνο ότι δημιουργούν προβλήματα και στις άλλες οικονομίες, αλλά κυρίως οι ίδιες οικονομίες των χωρών που δημιουργούν αυτές τις πρακτικές και αυτή την άνηση μεταφορά πλούτου, στο τέλος υπόκειται τις συνέπειες. Μπορεί αρχικά κάποια χρόνια να έχουν κέρδη και τα λοιπά, αλλά στο τέλος υπόκειται τις σημαντικές συνέπειες, που οι συνέπειες έχουν να κάνουν ότι στο διεθνές περιβάλλον μπορεί να υπάρχουν εμπορικά ελλείμματα και πλεονάσματα για κάποια λίγα χρόνια μέχρι να προσαρμοστεί η οικονομία, αλλά δεν μπορεί να είναι επί μακρόν αυτά τα εμπορικά ελλείμματα, διότι καταστρέφουν τις οικονομίες. Γι' αυτό και βλέπουμε ας πούμε, ότι η Αμερικανική Fed διαρκώς περνάει σε αύξηση των επιτοχίων και μετά από εκεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για να το καταλάβουν έτσι και οι ακροατές, αν το καταλαβαίνω σωστά, ότι ναι, με τέτοιο πληθωρισμό αυξάνεται κατά πολύ το κόστος χρήματος, οπότε αυτό δημιουργεί πλήγμα στην ανάπτυξη και αυτό κατ' επέκταση δημιουργεί ανεργία. Έτσι είναι? Ναι, μειώνει την αγοραστική δύναμη των πολιτών και οι χώρες που κάνουν εξαγωγές και στήριζαν το μοντέλο ανάπτυξης τους στις εξαγωγές και όχι στην εσωτερική ζήτηση, αυτές οι χώρες έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το ίδιο πράγμα συνέβη στην Ιαπωνία το 1990, όπου από τότε η Ιαπωνία έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα, δεν μπορεί να κάνει ανάπτυξη, παρόλο που έχει δημιουργήσει τεράστιο χρέος για να οθήσει αυτή την ανάπτυξη και είναι η χώρα με το μεγαλύτερο χρέος στον κόσμο. Από το 1990 και μετά, ενώ είχε 32 από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, τις 50 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου, σήμερα έχει μόνο μία, την Toyota. Είναι τόσο καταστροφικές οι τέτοιες πολιτικές που κάνουν μία άνηση αναδιανομή του πλούτου, διότι έρχεται η χρονική στιγμή στην παγκόσμια οικονομία, όπως είναι σήμερα, που αλλάζουμε το μεγάκυκλο της οικονομίας, αφήνουμε ένα κύκλο 56 έτη πίσω και μπαίνουμε σε ένα καινούριο κύκλο, και τότε η ζήτηση μειώνεται, διότι υπάρχουν τα προβλήματα που αναφέρατε, τα υψηλά επιτόκια και ο κόσμος δεν παίρνει δάνεια για να κάνει αγορές, ούτε παίρνουν δάνεια εύκολα οι επιχειρήσεις για να κάνουν επενδύσεις. Οπότε αυτή η μειωμένη ζήτηση σημαίνει ότι δεν θα απορροφάνει πλέον τις εξαγωγές της Κίνας, της Γερμανίας κτλ. Και τα εργοστάσια αυτών των χωρών δεν θα έχουν πού να πουλήσουν την παραγωγή. Και επειδή μέχρι τώρα στο εσωτερικό τους δεν αύξαναν τους μισθούς, για να υπάρχει εσωτερική αγορά να πουλούν την παραγωγική δυναμικότητα των εργοστασίων, τουλάχιστον στην εσωτερική αγορά, δεν έχουν πού να την πουλήσουν και τα εργοστάσια αυτά χρεοκοπούν, αναγκάζονται να δανειστούν πας και έρθουν καλύτερες μέρες και επιβαρύνονται συνεχώς με δάνεια τα οποία δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν και στο τέλος χρεοκοπούν. Σε ένα τέτοιο κύκλο μπαίνουμε τώρα και θα δούμε πολλές τέτοιες ανακατατάξεις την επόμενη δεκαετία. Όλο αυτό πάντως περιγράφεται δείχνει μια πολύ λεπτή ισορροπία. Δηλαδή και εκεί χρειάζεται μαεστρία, ας πούμε, στην χρήση των εργαλείων και τη διαμόρφωση των πολιτικών. Γιατί αν έχουμε αύξηση των επιτοκίων για να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός, γίνεται ακριβό το κόστος χρήματος, οπότε είναι η σειρά που είπαμε. Δεν γίνεται ανάπτυξη, δημιουργείται μεγάλο ποσοστό ανεργίας. Αν τυχόν τώρα και δεν γίνει αυτό, ο πληθωρισμός καλπάζει, οπότε έχει μία σειρά προβλήματα όπως αυτά που περιγράφεται. Ακριβώς. Και επειδή δεν λύνονται εύκολα αυτά τα προβλήματα, είναι μακροχρόνια και ο χειρότερος κίνδυνος σε μία κυβέρνηση είναι να της τύχει ο πληθωρισμός. Διότι ο πληθωρισμός είναι ουσιαστικά μία έμεση επιβολή φόρου,
που αφαιρεί αγοραστική δύναμη από όλους και κυρίως περισσότερο από τα φτωχά στρώματα της κοινωνίας που έχουν χαμηλούς μισθούς και τους χαμηλούς συνταξιούχους, οι οποίοι δεν είναι εύκολο να αναπληρωθούν αυτά τα ποσά. Όταν ανέβει 20% ο μισθορισμός σε μία τριετία, κανένας δεν έχει δώσει 20% αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις για να γίνει αυτή να πληρώσει. Οπότε η σωστή μακροχρόνια στρατηγική των επιχειρήσεων είναι να κρατάνε το, να μην έχουν ούτε εμπορικό πλεόνασμα, ούτε εμπορικό έλλειμμα. Στο πέρασμα των χρόνων μπορεί να δημιουργούνται είτε ελλείμματα είτε πλεονάσματα, αλλά αυτά θα πρέπει να είναι πολύ λίγων ετών, ίσα-ίσα για να γίνει η μεταστροφή, να κλείσουν τα εμπορικά πλεονάσματα ή τα εμπορικά ελλείμματα. Εμείς έχουμε όμως τώρα 38 παραδείγματα όπως αυτό της Ευρώπης, όπου σε μία δεκαετία το εμπορικό της έλλειμμα μόνο με την Κίνα ανέβηκε από τα 100 δις τα 395 δις, δηλαδή 400%, τέσσερις φορές πάνω. Και αυτό τώρα είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί τόσο η Ευρώπη όσο και η Αμερική, που το έλλειμμα της ήταν 330 δις το 2022 μόνο με την Κίνα. Και όλο αυτό που περιγράφεται βέβαια δεν δείχνει να αλλάζει χαρακτηριστικά. Δηλαδή δείχνει ότι και στο εγγύς μέλλον τουλάχιστον θα πηγαίνει έτσι. Γιατί τα προβλήματα ανταγωνισμού που υπάρχουν, τα ενεργειακά, η πράσινη μετάβαση και το καθεξής, θα οξύνουν το πρόβλημα, αν καταλαβαίνω καλά. Ναι, θα οξύνουν το πρόβλημα, διότι τα προηγούμενες 2-3 δεκαετίες αυτά τα εμπορικά ελλείμματα μπορούσαν εύκολα, συσσαγωγικά το εύκολα, να τα καλύψουν τα κράτη, διότι μπορούσαν να δανειστούν χρήμα όταν το επιτόκιο ήταν 0,5% και 1%. Τώρα τα επιτόκια είναι πάνω από 5-6-7%. Άρα δεν μπορούν να δανειστούν χρήμα να κλείσουν αυτές τις εγκροές, να αναπληρώσουν τις εγκροές χρημάτων που φεύγουν τα εμπορικά ελλείμματα. Άρα θα πρέπει να κλείσουν τώρα τα εμπορικά ελλείμματα. Η Αμερική το ξεκίνησε από την εποχή του Τραμπ βάζοντας δασμούς, αλλά βάζοντας δασμούς δημιουργήσε αντίδραση και από την άλλη πλευρά. Εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει για να κλείσουν τα εμπορικά ελλείμματα είναι να σταματήσουν οι άνισες πολιτικές μεταφοράς πλούτου, για παράδειγμα από τα χέρια των Κινέζων εργαζομένων στα χέρια των βιομηχανιών που κάνουν εξαγωγές. Οι περισσότερες αυτές είναι κρατικές. Όταν η αύξηση της παραγωγικότητας και η αύξηση του πλούτου που έρχεται μέσα από εμπορικά πλεονάσματα διαχέεται σε όλο το λαό, τότε αυξάνει η αγοραστική δύναμη των Κινέζων, για παράδειγμα, και θα μπορούν να εισάγουν αγαθά από τις ελληματικές χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής και έτσι θα μειώνονται συνεχώς τα εμπορικά πλεονάσματα της Κίνας και τα εμπορικά ελλείμματα της Ευρώπης και της Αμερικής. Κάτι παρόμοιο έγινε και με την Ιαπωνία από το 1985 και μετά, που η Αμερική και η Ευρώπη υποχρέωσε την Ιαπωνία με τη συμφωνία της Πλάζας να σταματήσει πλέον να κρατάει τεχνητά υποτιμημένα το γεν, και το γεν πολύ γρήγορα ανέβηκε πάνω από 50% και στα χέρια των Ιαπώνων εργαζομένων δημιουργήθηκε μια τεράστια αγοραστική δύναμη και άρχισαν να εισάγουν από το εξωτερικό τα πάντα, από είδη πολυτελείας μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και γρήγορα έκλεισε το εμπορικό πλεόνασμα που είχε η Ιαπωνία με την Αμερική και την Ευρώπη, και αντίστοιχως έκλεισε και το εμπορικό έλλειμμα της Ευρώπης και της Αμερικής με την Ιαπωνία. Τώρα βαδίζει και η Κίνα να ακολουθήσει αυτή την ίδια πορεία περίπου 30 χρόνια μετά από αυτό που έγινε στην Ιαπωνία. Και δυστυχώς αυτή η πορεία είναι αναπόφευκτη, διότι ακολουθήθηκε μία λάθος στρατηγική με την οποία δεν ανέπτυξα την εσωτερική ζήτηση ώστε να έχουν σημαντική εσωτερική ζήτηση, και τώρα έχουν επενδύσει τεράστια χρήματα σε εργοστάσια τα οποία τα χρήματα δεν τα πάρουν ποτέ πίσω, διότι η παραγωγή τους δεν μπορεί να εξαχθεί και θα χαθούν και αυτές οι επενδύσεις.
Μάλιστα, δυσίωνα τα πράγματα όπως μας τα περιγράφετε. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε να τα λέμε πάντα. Κύριε Τσαλάκη, ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σας και θα τα πούμε στο εγγύς μέλλον. Γεια σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.